Θα κάνουμε παρέλαση και ποιοι θα κάνουμε παρέλαση και πώς θα γίνουν οι παρελάσεις. Κοιτάξτε κύριε Μαυρίδη, συσκεφθήκαμε αρκετοί φορείς, μίλησα με τους δημάρχους, μίλησα με την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκτιμήσαμε τα αποτελέσματα των τελευταίων ημερών που έχουμε με τα κρούσματα του COVID και εν πάση περιπτώσει συνεκτιμώντας όλη αυτή την κατάσταση αποφάσισα, αν θέλετε συναποφασίσαμε, αλλά επειδή η απόφαση έρχεται προσωπικά από εμένα, αποφάσισα ναι μεν να γίνουν οι παρελάσεις, αλλά να γίνουν με κάποιο τρόπο ώστε να μην κατέβει πολλοί κόσμος. Δηλαδή, στην απόφαση θα δείτε ότι ζητάμε να παρευρίσκονται οι σημεοφόροι μαζί με τους παραστάτες. Το καταλαβαίνετε ότι ο Δήμος Κοζάνης έχει πάνω από 30 σχολεία, κάνει περισσότερο από μία ώρα αυτή η παρέλαση, είναι πολύ μεγάλη παρέλαση, όπως και στην Τολεμαΐδα. Και βλέποντας λοιπόν ότι τις τελευταίες μέρες, πιστεύω ότι τα γνωρίζετε τα στοιχεία μας, στην πρώτη του μηνός είχαμε 300 κρούσματα. Στις 15 μέρες είχαμε πέσει στα 200 και αυτές τις μέρες έχουμε έκτοτε μια άνοδο στα 249, μιλάμε για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Να πούμε έτσι για το Δήμο Κοζάνης, προχθές είχαμε από τα 101 κρούσματα, τα 43 ήταν στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, εκ των οποίων τα 33 ήταν στο Δήμο Κοζάνης. Υπάρχει μια αυξητική τάση στο 14ήμερο 47% και στο 7ήμερο 9%. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι έχει μια σταθεροποίηση, αλλά αυτό δεν μας εφησυχάζει για να μπορούμε να πάρουμε τέτοιες αποφάσεις αντίθετες από αυτή που πήραμε σήμερα. Μπορώ να σας δώσω και διάφορα στοιχεία, αν θέλετε. Να μην μείνουμε σε αυτό, να μείνουμε στην είδηση που λέει ότι θα κάνουμε παρέλαση μόνον οι σημαίες και οι παραστάτες των σημεοφόρων. Το ζήτημα είναι, ενημερώθηκαν τα σχολεία, είναι όλοι ενήμεροι? Εμείς θέλουμε να γίνει, το ξέρετε, και η πρόθεση, η βούληση της περιφέρειας και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που ακούμε διάφορα περί γαλάζιες πατρίδες κλπ. Θέλουμε να δείξουμε το αίσθημα, την τόνωση του εθνικού φρονήματος για ένα λόγο παραπάνω, αλλά δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε αυτή τη στιγμή τη ζωή των συμπολιτών μας. Και έτσι λοιπόν, επειδή όπως σας είπα υπάρχει πολύ μεγάλος όγκος στα σχολεία, ιδιαίτερα του Δήμου Κοζάνης και Πτολεμαΐδος, το επιδημιολογικό φορτίο, τα στοιχεία που έχουμε από τα νοσοκομεία μας, τα οποία τα ξέρετε ότι είναι γεμάτα αυτή τη στιγμή από την περίθαλψη των ασθενών με COVID-19, αποφασίσαμε λοιπόν να γίνει αυτή η παρέλαση, να μπουν μέσα οι σημαίες, οι παραστάτες, ώστε να αποφευθεί να συγκεντρωθεί πολλοίς κόσμος. Θα μου πείτε, ο κόσμος έτσι κι αλλιώς θα βγει. Εμείς όμως νομίζω ότι ως αρχή είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις. Δεν σας το κρύβω ότι κάποιοι συνάδελφοι σας ανέβασαν ήδη, ας πούμε, ανήρθησαν ήδη, ότι ο αντιπεριφερειάρχης σκέφτεται αυτόν τον τρόπο της παρέλασης και αρχίσαν τα σχόλια και τα παράπονα εδώ από τους γονείς. Μα εμείς αγοράσαμε ρούχα, μα εμείς κάναμε κλπ. Τι θα κάνουμε? Εγώ θέλω να σας το πω ευθέως. Αυτοί οι ίδιοι μετά από 5 μέρες, ουέ και αλίμονο και ανέβουν τα κρούσματα προς τα πάνω, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι θα είναι οι κατήγοροι μας που θα λένε αμάν, δεν πήρατε μέτρα και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καταλάβαμε την είδηση, μόνο οι σημεοφόροι μαζί με τους παραστάτες. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας, κύριε Μαυρίδη. Κύριε Μαυρίδη, επειδή δεν μπορώ εγώ να ασχοληθώ και με τους προσκόπους, ας πούμε, και τους άλλους συλλόγους κλπ, γράφω μία παρένεση ότι θα είναι καλό να ακολουθήσουν αυτή την οδηγία και φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι έχω αρμοδιότητες στο στρατό, ότι θα κάνει ο στρατός κλπ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.